Καλά. Και να πάμε στη σύνδεσή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξέρχεται και από το συνέδριο, τον κύριο Πέτρο Παπά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να τον ρωτήσουμε αν ο ίδιος παίρνει μια καθαρή θέση, όπως ήδη ακούσαμε τον κύριο Ζαχαριάδη, τον κύριο Σπίτζη να παίρνουν θέση υπέρ της κυρίας Γεροβασίλη. Ο κύριος Παπάς επιμένει πρώτα απ' όλα στη στήριξή του στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη και πώς βλέπει αυτή την μονομαχία που φαίνεται πως ξεκινά με την κυρία Γεροβασίλη. Καλησπέρα κύριε Παπά, ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας κύριε Πιέρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε με τον κύριο Κασελάκη εσείς, συνεχίζετε. Εγώ θα στηρίξω τον Στέφανο τον Κασελάκη, τον στήριξα εξάλλου από την πρώτη στιγμή. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να φτάσει πέντε μήνες μετά την εκλογή του νέου του Προέδρου ξανά στο σημείο να χρειάζεται να εκλέγει, να επανεκλέγει στην ουσία Πρόεδρο, τη στιγμή μάλιστα που ο Πρόεδρος, ο οποίος εξελέγει με μια πλατιά πλειοψηφία, δεν έχει δοκιμάσει τις ευρωεκλογές. Και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το οποίο περιμένει από εμάς είναι προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει και όχι μια στοκομματική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία από τη στιγμή που αυτό επελέγει να ανασυγκροτηθεί πλέον, ναι, να γίνει αυτή η εκλογή με όλες τις συγκρότησεις της προοδευτικής παράταξης. Ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Σπίρτζης, επιτρέψτε μου, ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Σπίρτζης έχουν προβλέψει τη νίκη της κυρίας Γεροβασίλη. Εσείς μπορείτε να μας πείτε αντίστοιχα ότι πιστεύετε πως θα κερδίσει ο κύριος Κασελάκης ή θεωρείτε κι εσείς ότι θα ιτηθεί η πλευρά Κασελάκη από την κυρία Γεροβασίλη? Εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ποτέ για τίποτα και δεν έχω, ας πούμε, την πεποίθηση ότι θα ιτηθεί ο Στέφανος Κασελάκης τη στιγμή μάλιστα που πέντε μήνες πριν το εμπιστεύτηκε ο κόσμος και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ την διαδικασία να αλλάξει όλο το κόμμα. Και θα ξαναπώ ότι το επίδικο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι πλέον η συγκρότηση μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και αυτή είναι η ευκαιρία και νομίζω ότι αυτή μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από ένα νέο πρόσωπο όπως είναι ο Στέφανος Κασελάκης και όχι με το να επιστρέψουμε στο παλιό. Η κυρία Γεροβασίλη είναι το παλιό. Ένα λεπτό να πω, γιατί δεν επιστρέψουμε στο παλιό. Ένα μικρό κόμμα του 7 ή του 8%. Δεν είναι αυτό. Η κυρία Γεροβασίλη ανήκει στο παλιό, κύριε Παπά. Η κυρία Γεροβασίλη ανήκει στο παλιό στελεχειακό δυναμικό. Προφανώς είναι παλιό στελεχειακό, μα δεν είναι κάτι. Δεν είναι, είναι μια διαπίστωση η οποία γίνεται αυταπόδεικτα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος, ο οποίος ήρθε στην εξουσία το 2015, κυβέρνησε, κρίθηκε στη συνέχεια και το 2019 και το 2023 ως αντιπολίτευση. Και κρίθηκε ως μια μη πετυχημένη τόσο κυρίως αντιπολίτευση. Είναι το παλιό το 2023. Και οπότε επιστρέφοντα σε ένα παλιό μοντέλο πολιτικής, πώς ακριβώς περιμένουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη από τη στιγμή που αποφάσισε να στηρίξει τον κύριο Κασελάκη τον στήριξε απόλυτα και χωρίς όρους και βρέθηκε απέναντί του μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αφού είχε δώσει μεγάλη μάχη για να επιβληθεί ο κύριος Κασελάκης μέσα στο κόμμα. Σας προβληματίζει πώς η κυρία Γεροβασίλη έφτασε από ένας άνθρωπος που στήριζε την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη να βρεθεί μετά απέναντί του? Κυρία Καραγεροπούλου, πιστεύω ότι μεγάλη μάχη έδωσε ο Στέφανος Κασελάκης μόνος του. Και αυτό το οποίο κατάφερε ο Στέφανος Κασελάκης είναι να εκφράσει μια πλειοψηφία πολιτών. Να δώσουμε το ερώτημα και στο Δημήτρη. Κύριε Παπά, δεν λέω αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξαν αμφισβητήσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Γεροβασίλη ήταν από τα στελέχη που στήριζαν τον κύριο Κασελάκη. Αυτό λέω. Εγώ νομίζω, κυρία Καλογεροπούλου, ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν αφέθηκε σε αυτό το πεντάμινο στην πραγματικότητα να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Για να σας το πω έτσι και με πιο απλά λόγια, δεν τον άφησε το κόμμα να πάρει ανάσα. Εδώ προσπάθησε, ένα ερωτηματολόγιο απλό έθεσε στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ και ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Το οποίο σημαίνει ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος
για αυτή την ανανέωση την οποία έφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Κύριε Παπά, ήθελα να ρωτήσω το εξής με βάση μια φράση που είπατε πριν. Πράγματι, 4 μήνες μετά την εκλογή του από τη βάση, ο κύριος Κασελάκης οδηγείται στο να ξανακριθεί από τη βάση και είναι ενδεχομένως ο πρώτος αρχηγός που οδηγείται στο να ξανακριθεί χωρίς να έχει προλάβει να κριθεί από την κάλπη, και αυτοί που τον οδηγούν στη βάση παίρνουν ως αποτέλεσμα τις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε ότι κύριε κάποιοι Τάκη κρίνουν τον κύριο Κασελάκη με βάση τις δημοσκοπήσεις και όχι με βάση την κάλπη? Κύριε Τάκη, το είπε και ο Στέφανος Κασελάκης χθες στο λόγο του. Είναι απόλυτα άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει και στερείται, ας πούμε, και λογικής συνέπειας. Να εγκαλείται ο κύριος Κασελάκης από το υπόλοιπο κόμμα ή από ανθρώπους ή από παλιά στελέχη του κόμματος να πει γιατί το κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ποσοστά του 12 και του 13%. 17 πήρε, να θυμίσω, σε εθνικές εκλογές. Τη στιγμή 13... που ήταν ένα κόμμα του 32%, όχι πάντα, και έπεσε στο 17% και ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν στο κόμμα και κανείς δεν απολογείται γι' αυτό. Και εμφανίζεται ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος υπέστηκε μία διάσπαση, υπέστηκε μία εσωτερική αποστασία, να απολογείται γιατί ακριβώς. Για το ότι το κόμμα από τα 17% είναι... Κύριε Παπά, είστε σίγουρος ότι το ποσοστό που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις θα είναι καλύτερο, θα είναι χειρότερο από αυτό που θα λάβετε στις ευρωεκλογές? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών, και εφόσον συγκροτηθεί σε αυτούς τους 3 μήνες που απομένουν, 4 μέχρι τις ευρωεκλογές, θα κινήσει μια ανασυγκρότηση και πλέον το έναυσμα μιας δημοκρατικής παράταξης, γιατί με αυτούς τους όρους πρέπει να κινηθούμε, νομίζω, όχι μόνο σαν ΣΥΡΙΖΑ, πλέον σαν προοδευτικός χώρος που θέλει να συσπυρώσει τους ανθρώπους, όλους τους προοδευτικούς, απέναντι στην κεντροδεξιά κυριαρχία, την οποία εμφανίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δούμε επιτέλους τι κάνουμε λάθος. Και αν δεν αναγνωρίσουμε ότι κάτι κάνουμε μάλλον πολύ λάθος, και το λάθος δεν είναι των τελευταίων 4 μηνών, αλλά των τελευταίων πολλών ετών στην κεντροαριστερά συνολικά, τότε δεν θα έχουμε καλά. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη θετική σας ανταπόκριση, γιατί ξέρουμε ότι τρέχετε να είστε καλά. Κύριε Αρμάη,